επί τη ευκαιρία σήμερον του νέου έτους και ταυτοχρόνως της διπλής εορτής που εορτάζουμε, ας ευχηθούμε όλοι ούτως ώστε πραγματικά ο νέος χρόνος να είναι αφορμή και πηγή ευλογίας του Θεού, γιατί αυτό μας ανησυχεί στις ταραχώδεις ημέρες που ζούμε. Ένα παράδειγμα του σήμερα εορταζομένου Αγίου να αναφέρομαι, ο οποίος ένας μόνος ήτο και επανέφερε τιού του τρόπου ισορροπία εις τη δική του περιφέρεια, του τρόπον να εκατέβασε την Βασιλεία του Θεού επί της γης. Όταν ακούετε καμιά φορά να διηγούνται για την Βασιλιάδα, τούτο είναι το νόημα, ότι αυτός ο μεγάλος Άγιος εκατόρθωσε να ενώσει την κοινωνία και να την αδελφοποιήσει. Κοιτάξτε η καλή θέληση ενός ανθρώπου, το καλό παράδειγμα πόσα μπορεί να κάνει και εκ διαμέτρου το κακό και πονηρό. Και σήμερα ακριβώς η φυλή μας πάσχει, διότι παραμέρισαν τις βάσεις της περιεκτικής ηθικής αξίας που δημιούργησαν οι πρόγονοι μας και μας έφεραν τα συντάγματα και τα παραδείγματα των μεγάλων στα εισαγωγικά, και μετέβαλαν την κοινωνία των ανθρώπων σε ζούγκλα θηρίων, και την κοινωνία της αγάπης και της αλληλεγγύης την έκαναν ανθρωποσφαγίων. Αν αυτοί δικαιούνται να λέγονται μεγάλοι, και όμως να ο άνθρωπος πλανάται. Όντως θύρουσιν ήθη Χριστά ομιλίε κακέ, και επιμένω σε τούτο, πόσον προσοχή πρέπει να έχουν οι γονείς και οι κηδεμόνες σήμερα, διότι σε αυτούς απόκειται πλέον να συγκρατήσουμε ότι αν έχει απομείνει. Δεν ήταν όπως και παλαιά, υπήρχε το παράδειγμα σποραδικά περιερχόμενων κάπου, και αν το συναντούσες και αν το έβλεπες, φυσικά θα επάθαινε ζημιά. Σήμερα όμως το παράδειγμα δεν είναι, είναι μέσα στην κρεβατοκάμαρα, είναι μέσα στην αίθουσα. Ένα κουμπάκι πατάς και κατεβαίνει όλη η σύψη και η διαστροφή της ευρωπαϊκής χρεοκοπίας μέσα στο δωμάτιο. Και βλέπει το μικρό παιδάκι που δεν έχει ούτε γνώση ούτε πείραν της ζωής, βλέπει το παράδειγμα συνεχώς, το έγκλημα και τη διαστροφή, περισσότερο δε απ' όλα των αναρχισμών. Ο αναρχισμός είναι η βάση της διαβολικότητος και η αιστεία της φθοράς και της καταστροφής. Πώς είναι δυνατόν να υπάρξει κοινωνία όταν η σημερινή βάση την οποία προάγουν η Δία στην νεολαία που δεν έχει δύναμη να καταλάβει, όταν προάγουν τον αναρχισμό και την ανταρσία, πώς θα γίνει κοινωνία εφόσον η κοινωνία είναι η αληθής αλληλεγγύη και η αλληλοεξάρτηση? Είναι πολύ ανησυχητικές οι μέρες μας και τα παραδείγματα είναι τρομερά και φρικαλαία. Γι' αυτό να αναλάβουμε τις ευθύνες μας εμείς, οι γονείς και οι κηδεμόνες. Παρακαλώ, σταθείτε στη θέση σας να συγκρατήσουμε την κατηφόρα ως ότου να επέμβει ο Θεός, διότι θα επέμβει, δηλαδή αντί να μας αφήσει. Εμείς το ξεχνάμε, αλλά αυτό δεν μας ξεχνάει. Το να πλανηθεί όμως ένας εθνικός, ένας από μακριά, βέβαια είναι θλιβερόν, αλλά όχι παράξενο. Διότι δεν είχε καμιά φορά βάσεις. Και αν είχε πάρει κάποτε, από αλλού δεν σπήρε. Αλλά να πλανάται ο Έλληνας, αυτό είναι ασήκωτο. Δεν υπάρχει τίποτε, αδερφοί μου, σήμερα μην πλανάστε. Τίποτε στην επιστήμη, στην αξιοπρέπεια, στην πρόοδο, στην ανθρωπιά, στην προσωπικότητα. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτε που δεν είναι ελληνικό. Δεν είμαι θα φιλετιστέ, αδερφοί μου. Είμαι θα μόνο φιλαλήθης. Ναι, μόνο φιλαλήθης. Εχθές από σχόλιο κοίταξα σε ένα μεγάλο σύγγραμμα κάποιου Γερμανού επισήμου φιλολόγου, και ανέφερε και αυτός, παρόλο που οι Γερμανοί είναι μια φυλή από την ιστορία της βάρβαρη φυλή, Όθοι και Ούνοι, που ποτέ ειρήνευσαν να ανεκατεύουν, και ομολογεί αυτός τώρα ότι όλοι οι βάσεις του πολιτισμού και της προόδου είναι ελληνική. Το ομολογούν και αυτοί. Σας φαίνεται παράξενο? Η βάση σήμερα, αδελφοί μου, η βάση του επιστημονισμού είναι η μαθηματική. Τελείωσε.
ακριβώς αυτή την μαθηματική, όπως την χάραξαν οι πρόγονοί μας και τόσους τώρα αιώνες, ούτε μίαν κεραίαν δεν πρόσθεσαν η σημερινή μεγάλη επιστήμη, μόνον άπλωσε να φαίνονται αυτά που υπήρχαν. Ντρεπόμαστε γι' αυτό? Όταν ο Ιπποκράτης και ο Ασκληπιός και ο Γαλινός ομίλησαν περί φωνητικών χορδών, μόνο το 1900 ανακάλυψε η μεγάλη σύγχρονη επιστήμη που είναι αυτές και πώς ψηλαφούνται και θεραπεύονται. Όταν έγινε η διάσπαση της πρώτης ατομικής βόμβας, άκουσα εγώ με τα αυτιά μου έναν κανίβαλο που είπε την αλήθεια, τον Άιζενχάουερ, και είπε: σήμερα βρισκόμεθα στα προπήλαια της ελληνικής μαθηματικής. Αλλά ας τα αφήσουμε τούτα, γιατί για τους προγόνους μας, αν και ήσαν παράγωγα δικά τους, τα κρατούσαν μέχρι να βρουν τον αληθινό Θεό. Τρομάζετε? Λυπούμε που δεν υπάρχει χρόνος. Αφού κατάστρωσαν τον πολιτισμό και την επιστήμη και την αξιοπρέπεια και την ανθρωπιά, είδαν πάλι δεν έκαναν τίποτε, γιατί ο άνθρωπος είναι θνητός. Άμα ο άνθρωπος είναι θνητός, τι κερδίσαμε? Αλλά πάλι διεπίστωσαν ότι δεν πεθαίνει ο άνθρωπος. Πώς είναι δυνατόν να πεθάνει ένα πράγμα που έχει μνήμη, που έχει θέληση, που έχει συνείδηση, που έχει απόφαση? Αν πέθαναν και αυτά μαζί του, σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι θνητός. Αλλά αυτά δεν πεθαίνουν. Από εδώ ξεκίνησαν οι προγονείς μας, όταν η υπόλοιπος ανθρωπότης ασχολείται με την ανθρωποφαγία, και είπαν ότι αυτό λοιπόν που λέγεται άνθρωπος είναι μόριον της αηζωίας. Άρα υπάρχει αηζωία από την οποία κατάγεται, διότι ο άνθρωπος είναι αιτιατών. Πρέπει να βρούμε το αίτιο. Θυμάστε πως το είπε ο Αριστοτέλης, το πρώτον κοινού. Έτσι το είπε, με τον δικό του τρόπο. Και άρχισαν να ψάχνουν να βρουν το πρώτον κοινού και του έδωσαν ένα όνομα. Αυτό το πρώτον κοινού που είναι το αίτιον του σύμπαντος και άρα ανέτιον στον εαυτό του, πρέπει να είναι ο Θεός. Λοιπόν, έπλαθαν φανταστικές θεότητες. Τες έβαζαν στη σύγκριση, έβρισκαν ότι δεν είναι δυνατόν να είναι έτσι. Τες κρέμιζαν και έκαναν άλλες. Και πάλι και ούτω καθεξής. Μέχρι που σκέφτηκαν και είπαν, εμείς δεν μπορούμε να τα ανακαλύψουμε. Κάποτε όμως θα θελήσει μόνος να φανερωθεί. Φτάσε να του χτίσουν ένα βωμό και να γράψουμε πάνω μεγαλοπρεπώς το αγνώστο Θεό. Και όταν θα βρεθεί, να του πούμε: ορίστε Κύριε, που εμείς σε περιμέναμε. Αυτά αδελφοί μου είναι τα θεμέλια της ειδικής μας φυλής, που τα θαυμάζουν και σήμερα οι καρνίβαλοι ακόμα. Μόνο τα παιδιά μας δεν τα ξέρουν. Δεν τα ξέρουν τα παιδιά μας. Τα καταδικάσαμε εμείς στην αμάθεια. Όταν ήρθε λοιπόν, άκουσαν ότι παρουσιάστηκε στα μέρη της Ιουδαίας ένα πρόσωπο το οποίο είχε αυτές τις ιδιότητες, σκέφτηκαν και είπαν: μήπως ήταν αυτό? Και πήγαν μόνοι τους. Και ξέρετε, όταν τον υφούστη των ερηνίων του Άδου, και τότε και τώρα και πάντοτε, εφώναζαν: έξω! Δεν θέλουμε εμείς ζωή, δεν θέλουμε ανάσταση, δεν θέλουμε φως, δώστε μας το έγκλημα, δώστε μας το ληστήν. Και τώρα το ίδιο λένε. Τότε οι Έλληνες, οι δικοί μας οι πρόγονοι, λένε με ταπείνωση: δώστε το σε μας. Το άκουσε ο Ιησούς μας που πήγαν να το δουν και λέει: ελήλυθε η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Και γύρισε και του λέει: μην αφίεται ο οίκος ημωνεύμος. Αρθίσετε η βασιλεία και δοθήσετε έθνη ποιούντι τους καρπούς αυτής. Από τότε αδελφοί μου η δική μας η φυλή έβαλε στον νόμο της αυτή την αλήθεια. Κατήργησε τον επιστημονισμό και την φιλοσοφία και επεδόθη στην Αποκάλυψη για να ενώσει το θνητόν άνθρωπον με την επιφανήσαν Αθανασία, να δημιουργήσει τον θεανθρωπισμό, και τον δημιούργησε. Αυτό που λέγεται Ρωμιοσύνη, το που λέγεται Βυζαντινός πολιτισμός, αυτό είναι αδελφοί μου. Ένωσε την ανθρώπινη οντότητα ο Θεός Λόγος, αλλά μέσω των Ελλήνων, μέσω του ευλογημένου αυτού λαού που ήταν έτοιμος να το κάνει, και η μαρτυρία είναι σαφής,
γιατί και 2000 χρόνια τώρα μας πολεμάει όλος ο κόσμος να αρνηθούμε αυτή την πραγματικότητα. Και όμως οι πρόγονοι μας μέχρι σήμερα επλήρωναν το τίμημα με αίμα και υδρότα και δεν πρόδωσαν. Σήμερα όμως εμείς τρέμουμε, κινδυνεύει να το δούμε μόνοι μας, δωρεάν. Καταλείψαμε τα παιδιά μας, δεν ξέρουν ότι είναι Έλληνες και είναι κληρονόμοι αυτής της επαγγελίας. Καιρός επαναστάσεως, αδελφοί μου. Όχι με όπλα. Ιδεολογικά. Να γυρίσουμε στις βάσεις των προγόνων μας. Να μην μας ρουφήξουν τούτοι όλοι οι κανίβαλοι που λέγονται μεγάλοι και υπηρετούν τον διάολο και τα όργανα του. Είμαι θαϊή της βασιλείας. Είμαι θαϊή του Θεού. Ναι, είμαι. Τα εκατομμύρια των μαρτύρων μας και των οσίων μας το ομολογούν. Και σήμερα ακόμα στη μεγίστηρη χρεοκοπία εγώ ευτελής έζησα στα πόδια 10 μεγάλων Αγίων που τους εγέννησε η σημερινή εκκλησία, όχι η παλαιά το καιρό εκείνο. Να τον θρίαμβο της αλήθειας. Ας αποδείξουν οι φιλόσοφοι να μας δείξουν και εκείνοι ένα Άγιο. Τι σημαίνει Άγιος? Άγιος σημαίνει ο άνθρωπος εκείνος που κατόρθωσε να ενώσει πάνω στην ανθρώπινη φύση τις θείες ιδιότητες και να γίνει ο ίδιος Θεός. Ναι, ένα δείγμα θα σας πω. Όταν ήμουν στη Σκήτη με τη συνοδεία μου και πλήθυνε η συνοδεία, η καλύβα χωρούσε 5-6, γίναμε 18. Μπορούσαμε άλλο. Εγώ μέσα μου στο χωριό μου. Τι να κάνω τώρα? Πού να πάω? Πρέπει να μπω σε μοναστήρι. Είναι εύκολο? Να χτίσω δεν επιτρέπεται. Και πνιγόμουν. Ένας από αυτούς τους Αγίους, σχεδόν ετοιμοθάνατος, τυφλός και κουφός, είδε τη σκέψη μου. Βλέπετε τι σημαίνει Άγιος? Άγιος είναι εκείνος ο οποίος βρίσκεται ταυτοχρόνως εις το παρελθόν, εις το παρόν και εις το μέλλον, όπως ο Θεός. Είδε τη σκέψη μου και έστειλε έναν άνθρωπο και του είπε και το όνομά μου και την ηλικία μου και την καταγωγή μου. Μήπως και κάνει λάθος? Να πάει να το πεις αυτού του μοναχού που σκέφτεται έτσι, να μην με ρυμνάει. Είναι έτοιμα γι' αυτόν. Είναι ο αναμορφωτής της μονής βατοπεδίου. Βλέπετε τον θρίαμβο του αγιασμού που είναι χτήμα δικό μας των Ελλήνων και στα Βαλκάνια και προς την Ανατολή και των ευγενή ρωσικών λαών. Εμείς τους κάναμε χριστιανούς. Ναι, εμείς. Και το 1500 πάλι λύγησαν. Και η Μονή Βατοπεδίου επί 32 χρόνια με δικούς της μοναχούς ξανααναστήλωσε τον ρωσικό λαό και τον επανέφερε στην ορθοδοξία του. Ιδέ την Θράκη και από εδώ σε τούτη την πλευρά τούτη η Μονή εβάσταξε αυτόν τον λαό με στις σκοτεινές περιόδους της δουλείας και του τρανταγμού και έμειναν μέχρι σήμερα να κρατούν την παράδοσή του. Το ταπεινό ράσον. Αυτό που κατηγορούν δεν μας ενδιαφέρει. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι και προκαλώ την αγαθότητά σας, την αγάπη σας, τον ευγενή σας χαρακτήρα. Σταθείτε στο ύψος μας. Κρατήστε τα παιδιά σας. Να μείνουμε πιστοί και εντός λίγου θα επέμβει ο Θεός να φέρει την ισορροπία, αλλά θέλω να μας βρει. Να μας βρει ομολογητές. Είδες που είπε με παράπονο κάποτε? Άρα ερθόν ο Υιός του ανθρώπου ευρύσει την πίστη επί της γης. Ναι, αδελφοί μου, να βρεθούμε εμείς έτοιμοι και να του πούμε ναι, Κύριε μου, εμείς που μας την παρέδωσες την κρατούμε. Τι είναι τούτο? 500 χρόνια η χολέρα του Ισλαμισμού, η περιεκτική χτινοδία εκαθόταν στο σβάκο μας και μας ρουκάνιζε. Εάν ένα Ελληνόπουλο άλλαζε την πίστη του που το δίαζαν, την επομένη να γινόταν στρατηγός. Αλλά δεν αλλάζαν οι άνδοξοι ήρωες, οι πραγματικοί απόγονοι των προγόνων τους και τα έψινα στα κάρβουνα σαν αρνάκια. Αυτοί τώρα είναι πέριξ από το θρόνο του Χριστού μας και πρεσβεύουν για μας και μας περιμένουν να φανούμε έναν τάξη αυτής της ομολογίας, αυτής της παραδόσεως. Ναι, μας αξίζει να μην τροπιάσουμε τη ρίζα μας και τους προγόνους μας. Χάρηκα που μου ακούσατε και πιστεύω ότι με νέες αποφάσεις
Θα ξεκινήσουμε όλοι μας να κρατήσουμε την ομολογία μας, να πάρουμε και εμείς το μισθό μας από το Θεό. Αμήν.